Καλημέρα σας. Κύριε Δημητρόπουλε, έχει 2 χρόνια να τα πούμε στο στούντιο. Τι βιάζεται, πέστε μας μια ευχή να ξεκινήσει καλά, να πηγαίνουμε καλά όλα αυτά. Κύριε Δημητρόπουλε, οι ευχές είναι για τους ανθρώπους που έχουν ανασφάλεια και τις έχουν ανάγκη. Εσείς και η εκπομπή σας ούτε ανασφάλεια έχετε, ούτε ανάγκη να πω ευχές έχετε. Σας θυμάμαι από τότε που ήσασταν δημοσιογράφος, δεν σε έπιανε κανένας. Κοιτάξτε, σας βγαίνει καμιά φορά το δημοσιογραφικό, ε? Να σας πω κάτι. Ναι. Μου βγαίνει πάντα το δημοσιογραφικό, ναι. Και αυτόν είχαν πρόβλημα να το διαχειριστούν πολύ και στη Βουλή. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ένας δημοσιογράφος να τη χάνει σεβασμού λόγω της αμεροληψίας του, της ακαιρεότητας του και της εντυμότητας του. Και αυτό σας διακρίνει και εσάς, γι' αυτό δεν έχετε ανάγκη στις ευχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έχει κρίνει κοινή γνώμη και νομίζω πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, αυτό το ζητούμενο τώρα, επειδή το κουβεντιάζουμε πάρα πολύ καιρό, είναι το εξής. Θα βρεθεί άκρη με αυτό το γέρημο, το πόθεν έσχες, θα γίνει όπως πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, ή θα κουβαλάμε πάλι τις αμαρτίες του παρελθόντος με τα παράθυρα, τις τρύπες και ποτέ δεν θα μαθαίνουμε την αλήθεια. Πάει να αλλάξει κάτι. Θα είμαι ειλικρινής, κύριε Δημητρόπουλε. Βλέπω στην Επιτροπή Θεσμών μία διάθεση για πραγματική αλλαγή και αυστηροποίηση της νομοθεσίας. Με στόχο φυσικά την απόλυτη διαφάνεια που θέλει και ο πολίτης. Από εκεί και πέρα, όταν θα πάει στην Ολομέλεια, τι τροπολογίες θα κατατεθούν, πώς θα καταλήξει, συνήθως αλλάζει το πράγμα, πώς θα διαμορφωθεί, αυτό δεν μπορώ να το εγγύθω. Αυτό όμως που μπορώ να εγγύθω είναι ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Παρακάτω, ο καθένας θα κριθεί για τη στάση και τις αποφάσεις που θα κρατήσει. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δημοσιοποιούνται κατά καιρούς, αναδιετίαν, τριετίαν για τα πόθεν έσχες, δεν περιποιούν τιμή, ούτε υπηρετούν τη διαφάνεια και μάλιστα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη πρέπει όλοι να υποβάλουμε τα πόθεν έσχες και θα υποβληθούν με τη μορφή την οποία γνωρίζαμε και θα βλέπουμε τους ίδιους τίτλους στις εφημερίδες. Τώρα, αυτό το οποίο ζητήσαμε εμείς χθες είναι όπως με την ψήφιση της νομοθεσίας αυτομάτως να υποχρεωθούν οι βουλευτές και να λάβουμε τα μέτρα μας εκ των προτέρων, είτε με πρόταση νόμου, είτε με μια μεταβατική περίοδο, όπου να ξαναυποβάλουν το πόθεν έσχες με βάση τα νέα δεδομένα και να μην δώσουμε περίοδο χάριτος 2 ολόκληρα χρόνια. Έχετε μέχρι δίκιο. Την επόμενη Έχετε φορά. Δίκιο. Να ρωτήσω κάτι. Τα κενά βρίσκονται στον τρόπο συλλογής των πληροφοριών ή υπάρχει πρόβλημα ακόμα και στον έλεγχο των πληροφοριών? Υπάρχει πρόβλημα σε όλο το φάσμα. Θα ξεκινήσω από την πληροφορία. Δεν γίνεται, και θα είμαι όσο πιο κατανοητή γίνεται για τους τηλεθεατές, δεν γίνεται ένας βουλευτής να δηλώνει ότι έχω 100 μετοχές στην τάδε εταιρεία. Πρέπει να δηλώνει και την αξία εκείνων των μετοχών. Διότι 100 μετοχές μπορεί να έχουν αξία και 6 εκατομμύρια. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να φαίνεται η αξία των μετοχών. Δεύτερον, πρέπει επιτέλους εκείνων των μητρών για τους τελικούς δικαιούχους για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των εταιριών και λήφων, τα λεγόμενα shell companies, να υλοποιηθεί και ειδικά όταν είναι πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Σαφώς και πρέπει να ξέρουμε τελικούς δικαιούχους. Μετά, είναι οι λογαριασμοί στο εξωτερικό. Εμείς ως ΑΚΕΛ είχαμε πρόταση. Και θα προσπαθήσουμε, πιστέψτε με, να βρούμε συνταγματικούς τρόπους και διαδικασίες να την εφαρμόσουμε. Εάν η κυρία Χαραλαμπίδου διατηρεί 20 εκατομμύρια λογαριασμούς στο εξωτερικό, μετά το θάνατό της, οι κληρονόμοι της, εάν δεν είναι δηλωμένα, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να τα οικειοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρέπει να βρούμε τρόπους. Το άλλο, εάν η κυρία Χαραλαμπίδου, και λέω το όνομα μου για να είμαι εντάξει, δώσει 3 εκατομμύρια στον πατέρα της και του πει πήγαινε αγόρασε την τάδε πολυκατοικία, το τάδε ακίνητο και φυσικά είναι δικό μου αφού θα το κληρονομήσω κάποια στιγμή ή θα γίνει δωρεά από τον πατέρα μου. Αυτός ο κύκλος της διαπλοκής δεν πρέπει να εντοπίζεται, κύριε Δημητρόπουλε? Έχετε δίκιο, βέβαια. Και για να γίνει αυτό... Με τα χρήματα στο εξωτερικό τώρα δεν είναι, ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, και για να γίνει αυτό πρέπει να εντοπίζεται ο πλούτος, ο πατέρας μου που τα βρήκε, η σύζυγός μου που τα βρήκε. Και υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι στο εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν εξειδικευμένα πρόσωπα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε αυτές τις τρύπες και να υπηρετήσουμε και σε επίπεδο ηθικής και σε επίπεδο
άλλης διαδικασίας. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Πότε περιμένετε ότι θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των διαβουλεύσεων για να πάει η πρόταση νόμου στην Ολομέλεια, γιατί διαβάζω ότι θα βρούμε μπροστά μας και αυτή την Εθνική Υπηρεσία Κεραιότητας. Όχι, δεν θα την βρούμε, κύριε Δημητρόπουλε. Χτες είχαμε κάθε την τοποθέτηση. Εδώ η κυβέρνηση... Θα καθυστερήσει πάλι. Εδώ δεν μπόρεσαν να στήσουν νομοσχέδιο για την αρχή κατά της διαφθοράς και όλη στην Επιτροπή Νομικών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δικηγορικός σύλλογος διαφωνούσαν γιατί ήταν ένα ξεδοντιασμένο νομοσχέδιο το οποίο δεν μπορούσε να αποδώσει. Αφήνω που το μόνο που θα έκανε θα ετοίμαζε μια έκθεση όπως η Επίτροπη μετά από πόσο καιρό διερεύνηση θα το δίνει στην αστυνομία και πάλι από την αρχή οι ανακριτές που υπήρχαν και κίνδυνος να χαθούν τεκμήρια. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα είπαν και ο δικηγορικός σύλλογος που ήταν παρόν στην Επιτροπή Νομικών. Συνεπώς, αρχή ακεραιότητας και να καθυστερούμε το πόθεν έσχες. Η κυβέρνηση των διαβατηρίων δεν μου εμπνέει καμία εμπιστοσύνη, λυπούμε πάρα πολύ. Εμείς θα προχωρήσουμε και θα έχουμε αποτελέσματα, μπήκαν χρονοδιαγράμματα εργασίας και ευελπιστώ ότι τους επόμενους 3 μήνες θα μπορούμε να έχουμε κάτι ουσίας. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι υπάρχει έναν ενοποιημένο νομοσχέδιο στο οποίο εργάστηκαμε και στην προηγούμενη θητεία μας στην Επιτροπή Θεσμών. Είναι μια βάση για να γίνουν όλες αυτές οι τροπολογίες και να ενταχθούν σε αυτές τις προτάσεις. Τώρα, ένα άλλο θέμα που ήθελα να κουβεντιάσω μαζί, βλέποντας κάποιες αναρτήσεις που κάνετε με αφορμή τα επεισόδια με τα όπλα που είχαμε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, με το θέμα της οπλοκατοχής που έτσι κι αλλιώς είναι στην επικαιρότητα και είδα κάποιες αναρτήσεις με πολύ ευαισθησία και με απορίες βέβαια από τις οποίες απορίες έχουμε όλοι μας. Πώς μπορεί να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Γιατί κάποια στιγμή θα θρυνήσουμε και θύματα, τα έχουμε θρυνήσει στο παρελθόν. Τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι έχουμε πολλές περιπτώσεις θανάτων από κυνηγητικά ή από όπλα του στρατού. Η Επίτροπος Νομοθεσίας λέει ότι οι άδειες οπλοκατοχής πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης. Εσείς ετοιμάζετε για πρόταση νόμου? Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε με πολύ προσοχή και καλή διερεύνηση. Παρά το γεγονός ότι υποτίθεται πως η νομοθεσία είναι αυστηρή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από μία παραδοχή. Υπάρχει πρόβλημα. Μιλούμε ότι έχουμε τουλάχιστον 82 δολοφονίες, ανθρωποκτονίες από κυνηγετικά, G3, τα οποία κατά καιρούς όταν συμβεί ένα τραγικό γεγονός ανοίγει το θέμα της οπλοκατοχής και μετά το ξεχνάμε. Η τελευταία φορά που συζητήθηκε έντονα ήταν με το Μάιο του 20 με τη δολοφονία της Μαρίας τότε και άρχισε μία συζήτηση γύρω από την οπλοκατοχή. Λοιπόν, τις τελευταίες 15 μέρες, αν θυμάστε μαζεμένα, είχαμε 4 επεισόδια, κύριε Δημητρόπουλε. Είχαμε τη δολοφονία. Αμέσως μετά είχαμε τον εκφοβισμό του γείτονα με ρηπές. Από το αυτοκίνητο. Με G3. Μετά είχαμε ρηπές από το αυτοκίνητο με κυνηγετικό. Και μετά είχαμε και κλοπή του G3. Συνεπώς, όποιος δεν παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα, έθελε τυφλή. Και είναι μία πτυχή που με ανησυχεί ιδιαίτερα. Όταν υπάρχει βίαιη ενδοοικογενειακή συμπεριφορά, η σύζυγος πολλές φορές δεν τολμά να πάει στην αστυνομία ή δεν θέλει να πάει στην αστυνομία για να αφαιρεθεί το όπλο, σκεπτόμενη τα παιδιά της και τι θα πάθει ο πατέρας των παιδιών της, μέχρι που να συμβεί το τραγικό. Στην κοινωνία ζούμε, έχουμε πολλή πίεση όλοι μας. Και λόγω της πανδημίας και λόγω της αλλαγής στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει θυμός πολλής, νεύρα πολλά και το να έχεις πρόχειρο στο σπίτι, έναν κυνηγετικό, έναν G3 δεν είναι ό,τι καλύτερο. Συνεπώς, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, όχι για να εκμηδενίσουμε τον κίνδυνο, για να τον ελαχιστοποιήσουμε, είναι οι ανανεώσεις της οπλοκατοχής της άδειας, αλλά και μία διαδικασία. Πώς πάει έναν άτομο των 70 ετών για να πάρει άδεια οδήγησης, να κάνει ένα τεστ, μια ιατρική εξέταση. Με τον ίδιο τρόπο, όσοι έχουν στο σπίτι είτε κυνηγετικά, είτε όπλα εφεδρείας κλπ, θα πρέπει να περνούν ανατακτά διαστήματα. Ψυχολογία, αξιολόγηση. Ναι, διότι δεν είμαστε ένας στρατιώτης που πάει στα 18 του
και γίνεται έφεδρος, αντιλαμβάνεστε τις επιδράσεις από το περιβάλλον που δέχεται η προσωπικότητά του μέχρι τα 30-35 του. Ακόμα και βίαιες συμπεριφορές μπορεί να μην φανούν ενώς είναι έχετε στο στρατό. Συνεπώς, χρειάζεται μια αξιολόγηση. Όμως, δεν είναι μόνο αυτά ναι, τα όπλα. Γιατί ήθελα να το πω και εγώ ότι αυτό είναι το ένα κομμάτι της εμπλοκατοχής. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι τυχάρπαστοι που πήραν διαβατήρια με τον τρόπο που τα πήραν, κάποιοι από αυτούς πήραν και όπλα όμως. Δεν πήρανε. Και γνωστοί νομίζω και πάρα πολύ γνωστοί. Εδώ είναι έναν άλλον κεφάλαιο που θέλω να ανοίξω. Και θα το ανοίξω γιατί θα ζητήσω και συνάντηση με τον αρχηγό της αστυνομίας σήμερα. Και για άλλα θέματα, αλλά και για αυτό. Είχε δει το φως της δημοσιότητας, αν θυμάστε, υπόθεση του Δημήτρη Τσφέτκοφ. Ο οποίος διέφυγε και της έλαθεν της προσοχής και της Ερευνητικής Επιτροπής. Για να βολέψουμε τον συγκεκριμένο, δώσαμε στη σύζυγο, πολιτογραφήσαμε τον σύζυγο και ξέπεσε και στα παραρτήματα της Ερευνητικής, εξαφανίστηκε. Μαζί με αυτήν την πολιτογράφηση δώσαμε και τρεις άδειες οπλοφορίες. Ρώτησα την αστυνομία. Τι σας είπανε? Για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Η απάντηση που πήρα, κύριε Δημητρόπουλε, δεν υπηρετεί τη διαφάνεια. Η απάντηση που μου έδωσαν ήταν ότι είναι ευαίσθητα στοιχεία, είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες και δεν μπορούν να με ενημερώσουν. Λοιπόν, έχουμε ένα ζήτημα. Βέβαια είναι ζήτημα. Καταρχάς, είναι το γραφείο που τον πολιτογράφησε. Είναι οι υπηρεσίες μας που του έδωσαν άδειες οπλοφορίας σε εκείνον και σε άλλους δύο δικούς του ανθρώπους. Και μου λέει η αστυνομία, ερευνούμε πολλές υποθέσεις, παίρνει χρόνο, μα αυτή δεν είναι υπόθεση για να τη βάλεις σε ευθέτω. Είναι υπόθεση που πρέπει άμεσα να τη χειριστείς. Πώς δόθηκαν οι άδειες οπλοφορίας, να το διερευνήσεις, να δεις το γραφείο που τον πολιτογράφησε και δεν μπορεί να μου αναφέρουν ότι έχουν ήδη ερευνήσει ένα γραφείο. Όχι. Αυτή είναι εξέχουσα περίπτωση. Και έπρεπε να εστιάσουν άμεσα πάνω και είναι κι άλλες σαν αυτή. Και είναι κι άλλες. Και γιατί μετά που είδα ότι καμία έρευνα δεν κατάληξε, είτε με τα χρηματοοικονομικά είτε με άλλα, θα πρέπει εγώ να αρκεστώ σε μία απάντηση που δεν ρίχνει φως σε τίποτα και να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μάθω γιατί δόθηκε ένα άδειο οπλοφορίας, πώς πολιτογραφήθηκε, διώχθηκε το γραφείο που τον πολιτογράφησε αν και όλα τα συναφή. Αν μάθετε εσείς, θέλω να μάθουμε κι εμείς. Κύριε Δημητρόπουλε, πρέπει όλοι να επιδεικνύουμε επιμονή στα ερωτήματα. Δεν πρέπει να αφήνουμε να ξεχνιούνται υποθέσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο και μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε άκρη και να πρετανεύσει και όλη και η λογική αλλά και η διαφάνεια. Αγαπητή μου Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε ξανά σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι στην Αθήνα. Θα πάμε στον γνωστό διεθνολόγο, τον Αλέξανδρο τον Δεσποτόπουλο, να δούμε τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό που συμβαίνει τώρα με την αποχώρηση των Αμερικανών, να δούμε γιατί πήγε, γιατί απέτυχαν οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν, να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας και σε σύνδεση με τη Μόσχα, θα δούμε με τον Αχιλέα τον Μπατσούκα, θα δούμε και το ρόλο και την αντίδραση της Ρωσίας. Ξεκινάω με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Καλή σας ημέρα από τη Λευκοσία. Καλημέρα σας. Μεγάλη μου χαρά που τα λέμε ξανά. Τώρα, το ερώτημα όλων. Δική μου η χαρά είναι όλη.